εδώ είμαστε. Και παιδιά, θέλω να σας πω έτσι, έχω την αίσθηση ότι είστε το μοναδικό ζευγάρι που έχετε πει τόσο διαφορετικά είδη. Δηλαδή, τόσο διαφορετικά είδη. Κάθε τραγούδι διαφορετικό κάθε φορά. Πραγματικά. Έτσι δεν είναι. Τα έχεις πει όλα. Άσκαλε, μίλα. Γιατί να σας πω, έχει πει pop, rock, έντεχνο, λαϊκό, αγγλικό, ιταλικό, musical, όπερα. Εγώ θέλω να μου πείτε ποια ήταν η αγαπημένη εμφάνιση από όλες αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Που είπατε αυτή την εμφάνιση, εντάξει, θέλω να τη βλέπω και να την ξαναβλέπω και να με ξανακούω. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ποια είναι η αγαπημένη μας, ε. Νομίζω είναι κοινή. Για μας δεν είναι. ήταν μια στιγμή που... Το πούμε ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Δαίμονες. Όταν είπαμε τους δαίμονες, εγώ καταρχήν ήταν λες και συστήθηκα εκείνο το βράδυ στην Ελλάδα ξανά. Θυμάμαι ότι το τηλέφωνο μου χτυπούσε για μια εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μου πούνε τι ωραία φωνή που έχεις. Λέω, παιδιά, τι ωραία. Έγινε 32, αλλά το ανακαλύψατε, ας πούμε. Εγώ πάντως θέλω να συνεχίσω σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφος εδώ, η αγαπημένη μου Μέρη. Μου έκανε εντύπωση που λες ότι μόνο εσείς είπατε από όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή, στους άλλους η Άντζελα δεν έδινε διαφορετικά. Λοιπόν, καταρχήν, τα τραγούδια τα δίνει μαζί με τον Μάριο το Ψημόπουλο, που είναι εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Γι' αυτό είναι άδικο να μην αναφέρετε το όνομά του σε αυτή την ιστορία. Μαζί όμως τα δίνουν. Ωραία, μαζί. Εμείς με τον Μάριο μιλάμε πάντως. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με την Άντζελα για τραγούδια. Το όνομα Μάριο δεν αναφέρεται γιατί ήταν το δεδομένο. Αυτό που μάθαμε το καινούργιο είναι ότι η Άντζελα συναποφασίζει μαζί με τον Μάριο. Ωραία. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εντοπίζει, ρε παιδί μου, προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να πούν πολλά διαφορετικά πράγματα γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Απλά κάποιοι πολλές φορές υπήρξαν αντιδραστικοί και δεν ήθελαν να πούν όλα τα κομμάτια. Ενώ εμείς ήμασταν πάντα. Ναι, και μάλιστα το έχει πει ο Μάριος σε μια συνέντευξη που τον είδα ότι ο Μαυρίκιος και η Λάιρα πάντα λένε ό,τι τους δώσουμε. Μαυρίκιε, συγγνώμη λίγο. Το δίνω αυτό. Έχουνε, από ό,τι λες, καταλαβαίνω ότι ήσουν μπροστά σε κάποιες αντιδράσεις. Έχουν αλλάξει δηλαδή κάποια τραγούδια. Έχει συμβεί αυτό. Και ποιους. Τώρα μην λέμε ονόματα, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Έχουν περάσει και τρεις μήνες που παίζουμε το παιχνίδι. Έτσι, είχαμε φωνές και στεναχώρηση. Είναι κάποιοι που ρε παιδί μου δεν ήθελαν να πούν συγκεκριμένα πράγματα. Η Λάιρα ήταν οι ίδιοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Έπαιρνε το κομμάτι, δεν ξέρω ποιοι και πόσοι. Απλά πολλές φορές ακούγαμε ας πούμε, ένα κομμάτι να κάνουν πρόβα και μετά λέγανε ένα άλλο στο live. Okay, λοιπόν. Σημαίνει ότι γίνονταν τέτοια. Εγώ εντάξει, άμα δεν του στέριαζε, λογικό. Ναι, μπορεί και να μην του στέριαζε, ρε παιδί μου. Αλλά εμείς τα φτάσαμε όλα μέχρι το τέλος. Αυτό. Της το δίνω της η Λάιρας αυτό. Εμένα βέβαια μου κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει και εμείς έχουμε περάσει από τον Τζέσσε Τούβας, μου κάνει εντύπωση να, να δοθεί ένα τραγούδι, να το κάνουν πρόβα και μετά να, τελικά να είναι άλλο κομμάτι, να δοθεί και να μετά συμπληρώσω ότι οι πρόβες στο Τζάζ τώρα, επειδή είχαν και το virtual reality, όλο αυτό το σκηνικό που φτιάχνανε, το πρόβα ήταν, σε live βέβαια. Για να αλλάξει, σημαίνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφωνία και ένταση. Ναι. Βέβαια. Θέλει καιρό. Θα έχουν συμβεί, παιδιά, διάφορα, γιατί και εμείς μόνοι μας κάνουμε πρόβα. Δεν είμαστε όλοι διαγωνιζόμενοι μαζί. Δεν ξέρουμε τι γίνεται όταν οι άλλοι. Απλά εμείς από τα συμφραζόμενα πολλές φορές βγάζουμε κάποια συμφέροντα. Μαυρίκη, να σου πω κάτι. Έχουμε πάει και εμείς στο Just. Το ξέρω. Απλά το ξέρω. Και εμείς μόνοι μας ήμασταν, αλλά από κάτω ήταν όλοι υπόλοιποι. Το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο γενικότερα τώρα, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν. 2022 το όνομα Μαυρίκιος ήταν μέσα στα τρία πρώτα με τα περισσότερα χτυπήματα, κλικαρίσματα στη μηχανή αναζήτηση στο Google. Το ήξερες αυτό. Πήρα τίτλο. Ήξερες. Πριν τον τίτλο του Just, πήρα τίτλο. Ο Mr. Google. Πραγματικά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν δεν υπήρχε η Λάιρα, δεν θα ήταν το Μαυρίκιος μέσα στο Google. Για ποιο λόγο το λες αυτό. Γιατί το λες. Το λέω γιατί ο Μαυρίκιος υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο. Αλλά δεν ασχολήθηκαν όσο τώρα. Πιστεύεις ότι αυτή η σύμπραξη, δηλαδή η γνωριμία με την Λάιρα που παντρευτήκατε. Ότι είναι κοινό όλο. Αν δεν υπήρχε η Λάιρα, ο Μαυρίκιος δεν θα ήταν στο Google Search. Αν δεν υπήρχε η Λάιρα, ο Μαυρίκιος δεν θα ήταν στο Just. Έκανα μια έρευνα αγοράς να καταλάβω γιατί τους κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Γιατί για ένα μήνα εγώ διάβαζα δημοσιεύματα. Ποιος είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν ένας τίτλος που έγινε viral και προσπαθούσα να τον καταλάβω. Λοιπόν, η έρευνα που έκανα. Δεν σας κάνω πλάκα, έκανα έρευνα. Όταν σας λέω έκανα έρευνα, εννοώ. Ποιον, δηλαδή. Έβαλα ανθρώπους από το γραφείο παραγωγής μου και πήραν τηλέφωνο να ρωτήσουν γιατί τους αφορά αυτό το θέμα. Πού? Ήθελα να μάθω για τηλέφωνα στον κόσμο γενικά. Και. Ανακάλυψα το λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι μέσα στις ειδήσεις που έπαιζαν οι εκπομπές όλες ήταν το Πισπυρίγκου, το Φιλιππίδης. Ήταν πρώτη στην αναζήτηση. Ο Λιγνάδης και η εναλλακτική πρόταση, η χαρμόσυνη είδηση. Ήταν όλα αρνητικά. Το μόνο θετικό στοιχείο στην επικαιρότητα
ήταν ο Μαυρίκιος και η Λάιρα. Ναι. Οπότε το δυσάρεστο αυτό θέμα με την Βυσπυρίγκου ήταν το πρώτο στην μηχανή αναζήτησης. Ναι. Οπότε θεωρείς ότι επειδή ήσασταν ευχάριστη νότα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που υπήρχε τότε. Αυτό ήταν και ο λόγος που θέλανε να μάθουν τόσο πολλά. Γιατί με ρωτάγαν και οι δημοσιογράφοι στις χιλιάδες συνεντεύξεις που κάναμε φέτος, όπως είπα. Σε ό,τι σημείο υπήρχε. Σα είδαμε σε ό,τι πραγματικά. Με ρωτάγανε γιατί πιστεύεις ότι ασχολούνται όλοι μαζί σας. Και προσπαθούσα να δώσω μια απάντηση και δεν ήξερα και το ψάξα. Δεν θέλω να μάθω κάτι ακόμα. Οφείλω να τους το δώσω ότι κάθε φορά βλέπαμε κάτι καινούριο, έτσι. Δεν είδαμε ποτέ επανάληψη. Δεν τα κάναμε εμείς τα κόνσεπτ, να ξέρεις. Έπαιρναν οι δημοσιογράφοι και μας έλεγαν σκεφτήκαμε να πάμε σε αυτό το σπα να κάνουμε αυτό. Θέλετε να έρθετε να. Και γιατί εκείνη... σας θέλουμε και θέλουμε να σας βλέπουμε σε καινούργια πράγματα. Μην νομίζετε ότι εμείς το φτιάξαμε, δεν ήταν σκαλέτα. Έχω μια πορεία όμως πολύ συγκεκριμένη, γιατί κάποιες φορές εγώ είδα και τον Μαυρίκιο σε δηλώσεις του να είναι σαν να τον ενόχλησε, σαν αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, να έλεγε μήπως τελικά δεν ήθελα να το κάνω τόσο πολύ, μήπως να περιόριζα λίγο τη δημοσιότητα που πήρε όλο αυτό. Το ένιωσε ποτέ αυτό? Εγώ το ένιωσα και η Λάιρα, γιατί το έχουμε συζητήσει, όταν είχαμε επικοινωνία από τους γονείς μας, αμφότεροι, για κάτι που μπορεί να τους πίκρανε, να τους ενόχλησε, το να σχολιάστηκε σε ένα πάνελ αρνητικά μια συνέντευξη και να είπαν «Μα τώρα γιατί εκδηλώνουν τον έρωτά τους έτσι». Πιο συγκεκριμένα μιλάς... έτσι κάνουν όλοι και η μάνα μου έτσι κάνει, να ξέρεις. Ναι, ρε παιδί μου. Όταν το γνωριστήκαμε και τα έλεγα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Δηλαδή το έλεγε. Διαφορετικά. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, να πω όνομα, δεν με νοιάζει, να χτυπιέται στο πάνελ της εκπομπής που είναι. Μα καλά, γιατί τη φυλάει μπροστά στην κάμερα. Και λέω, γιατί να μην τη φιλήσει, δηλαδή. Ή θυμάμαι τον. Δεν πειράζει που λέω ονόματα, σας πειράζει. Εμάς καθόλου, τίποτα. Την άλλη γενιά. Θυμάμαι τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Να λέει. Εσείς δεν έχετε πει τίποτα κακό. Μπράβο σας. Μπράβο. Κάνει γι' αυτό, παιδιά. Βλέπετε, τα βλέπουμε όλα. Κάνει κι εμείς. Θυμάμαι τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να. Και αυτό να σχολιάζει άσχημα και να λέει. Ρε, παιδί μου, γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί στην εκπομπή που είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, επειδή ναι. το λέω, επειδή την παρακολουθούσα κάποιες φορές, ναι. Ήταν μια εκπομπή που σου είχε αγκαλιάσει έτσι ναι, πάρα πολύ. Πολύ. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που το λες. Δεν έχω, με τις εκπομπές δεν έχω πρόβλημα. Με καμία εκπομπή δεν έχουμε θέμα. Απλά είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά καιρούς ναι, με έχουν απογοητεύσει, με έχουν στεναχωρήσει, με έχουν πληγώσει. Αυτό δεν με ρώτησες. Ναι, δεν ναι, μπορώ ναι. να μην σου το πω. Και όπως βλέπεις, επειδή δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ποτέ. Το λέω με ονόματα. Εμένα μου αρέσει που τα λες όλα έξω από τα δόντια. Ναι, και ο Κώστας από την Ελεονόρα Μελέτη. Ο Τσουρός. Ο Τσουρός. Εντάξει. Δηλαδή ήμασταν φίλοι μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να σχολιάζει αρνητικά τον ερωτά μας. Γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φημώσω αυτό που αισθάνομαι. Δεν το καταλάβαινα. Και του στείλα και μήνυμα. Του λέω γιατί ρε, τι πρόβλημα είναι. Όταν κάποιο δεν είναι ο χαρακτήρα του να. Σου απάντησε ποτέ. Σε αυτό το μήνυμα που του στείλε. Ναι, βγήκε την επομένη για να το πουλήσει όλο αυτό. Αντί να μου στείλει ένα SMS όπως το έστειλα εγώ. Και το έπαιρνε δημόσια στον αέρα ο Μαυρίκιος, μου στείλε μήνυμα και μου ζήτησε το λόγο. Ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να κάνουν 2-3-5% παραπάνω. Εντάξει, το κάνανε. Καλά πάνε φέτος τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, θεωρώ ότι το 22 είναι από τις πιο τυχερές χρονιές σας. Πραγματικά, το 22 μας έχει χαρίσει όσες χαρές δεν έχουμε πάρει οι οικογένειές μας και στις δύο οικογένειες. Τι άλλο θέλουν αυτοί οι γονείς? Αυτό θέλω να μου. Τι άλλο θέλετε το 23? Γάμους. Τι σκέφτεσαι, τι άλλο θέλεις το 23? Εντάξει, δεν ξέρω, το 23... Αχ, πες το. Το 23, εντάξει, ευχόμαστε να είμαστε καλά μεταξύ μας, να οδεύουμε καλά και... Να γίνουμε τρεις. Άντε με το καλό, ρε παιδιά. Άντε με το καλό. Μακάρι, σας ευχόμαστε μέσα θέλουμε από την καρδιά πολύ. Μας. Μακάρι. Ό,τι θέλουμε, θέλουμε. Μακάρι. Σας το ευχόμαστε. Υγεία και ευλογία είναι. Ξέρεις γιατί, ξέρεις τι μ' αρέσει με την Ηλάιρα που τη ρίχνω και 10 χρόνια, μην κοιτάτε που δεν φαίνεται. είναι 23 και είμαι 32. Πραγματικά, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το εξής. Θυμάστε κάτι συνεντεύξεις που δίναμε στην αρχή, θα το θυμάστε αφού έχετε παρακολουθήσει, που λέγαμε θέλω παιδί, θα κάνουμε τώρα παιδί, θα κάνουμε το παιδί, θα κάνουμε το παιδί. Και ξαφνικά κάποια στιγμή μου με πιάνει και μου κάνει μια κουβέντα, λες και είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη μου η Λάιρα, πολύ ωρίμη, και μου λέει, ήταν και ένα από τα στοιχεία που ερωτεύτηκα, να ξέρετε αυτό. Και μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, ναι, πιστεύεις ότι με το πρόγραμμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, που από το πρωί μέχρι το βράδυ λείπουμε, ποια ώρα της ημέρας θα το βλέπουμε αυτό το παιδάκι το καημένο? Και μου λέει, εγώ δεν θέλω ένα παιδί που θα το μεγαλώσει η οικιακή βοηθός ή οι γονείς μας. Ή μια μαμά ή μια γιαγιά ή δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Θέλω να είμαι παρόν, θέλω να είμαι εκεί, εκεί όταν ξυπνάει, εκεί όταν κοιμάται. Εννοείται ότι έχουμε τις δουλειές και δεν θα τις αφήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόγραμμα τώρα μας επιτρέπει. Κάποια στιγμή μου είχε στείλει ένα μήνυμα, το θυμάσαι? Προαμνημονεύτων χρόνων. Γιατί
Ενώ μου έκανες μία πρόταση για να έρθω να κάνω οντισιόν, έτσι δεν είναι, για οντισιόν δεν ήταν, για την παράσταση, για το κλουβί με τις τρελές, για να πάρω μέρος, δεν ξέρω, να με ακούσει, να με δει. Λοιπόν, καλύφθηκε η θέση. Εγώ έχω μία τάση πάντα, όταν σκεφτώ κάτι, να προτρέχω και να είμαι αυθόρμητος. Το έχετε καταλάβει ότι είμαι αυθόρμητος. Δεν φιλτράρω ποτέ αυτό που θα πω. Και λένε και αυτό. Αυτή είναι και η αλήθεια μου και γι' αυτό και ο κόσμος ή με αγαπάει ή κάτι δεν του πάει καλά με μένα, γιατί τα λέω πάντα έτσι. Λοιπόν, κάτι εκείνη την ώρα στο γραφείο μου, νομίζω ήμουνα, και μου έρχεται η φλασιά και λέω: παιδιά, η Ελένη Χατζίδου. Τραγουδάει, είναι λαμπερή, θα χορεύει σίγουρα, θα έχει και ωραία κίνηση. Πρέπει να το κάνει η Ελένη Χατζίδου. Και παίρνω το κινητό, βρίσκω το τηλέφωνο και σου στέλνω μήνυμα. Λοιπόν, μετά όμως υπάρχουν σε μια παραγωγή πάρα πολλοί συντελεστές. Υπάρχει ο σκηνοθέτης, υπάρχει ο μαέστρος, υπάρχουν οι σκηνογράφοι, οι ενδυματολόγοι. Οπότε. Δεν με θέλαν, το κατάλαβα. Πάω εγώ στο ραντεβού μετά. Και δεν είναι ότι δεν σε θέλανε δεν και μου λένε αυτό. Όχι, κάναμε πρόταση σε αυτήν και κλείσαμε αυτό. Λέω αμάν, και εγώ έχω στείλει στη Χατζίδου. Γιατί και... δεν μου στείλες ξανά να μου πεις μια άλλη φορά έστω. Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί όταν κάναμε την πρώτη πρόβα, το θυμήθηκα όλο το σκηνικό τώρα, δεν μου είχε αρέσει εμένα αυτή που πήραμε τελικά. Και λέω, κάτσε γιατί μπορεί να φύγει και να πάρω τη Χατζίδου. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ κρατάω πάντα τα θετικά και μόνο που μου είχε κάνει αυτή την πρόταση τότε, δηλαδή εγώ το σκεφτόμουν και λέω, κοίταξε να δει, κάποιο με σκέφτηκε. Δηλαδή μου θα δουλέψουμε στην επόμενη δουλειά μαζί, να το πούμε από τώρα. Εδώ δεσμεύομαι. Φέρτε τα συμβόλαια να τα υπογράψουμε. Δεσμεύομαι δημόσια. Σου λέω, το έχω όνειρο, αλλά τώρα δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Καλή, πώς θα προλαβαίνει. Δεν ξέρω. Μια χαρά θα προλάβει. Έτσι είναι, παιδιά, γιορτινέ ημέρε είναι, οι ευχέ πραγματοποιούνται, ποτέ δεν ξέρει. Έπεσε η πρόταση. Να το χαλαρώσω λίγο τώρα, μήπω να παίξουμε κανένα παιχνιδάκι. Να σα πω λίγο κάτι. Μια και είσαι σε παιχνιδιάρικη διάθεση, musical ακού εδώ πέρα, συμφωνίε κτλ. Για να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι, να δούμε πόσο καλή είσαι στο στίχο. Στίχο τον καημό μου. Να δω λοιπόν πόσο καλά γνωρίζετε τα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Θα ξεκινάει ένα τραγούδι που θα μα το ρίχνει από πάνω ο αγαπημένο μα Νίκο Τριφωνόπουλο. Θα σταματάει σε ένα σημείο. Είναι battle beat. Και αμέσως battle. Είναι Μπράβο. Couple battle. Oh. Όποιος προλάβει. Όχι, όποιος προλάβει. Ένα-ένα. Ένα τραγούδι θα ακούμε. Θα σταματάει κάπου ο Νίκος ο Τριφωνόπουλος το τραγούδι και θα πρέπει να συνεχίσει το στίχο με σωστούς στίχους, βεβαίως. Τέλεια. Και εσύ θα λες και ζευγάρι. Βέβαια, 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 βέβαια. Είναι μια μάχη Ελένης και Τεοκλή και Ηλάιρας και Μαυρικίου. Για εγώ απέχω και άλλα από τα πράγματα. Θα μα πω λάχανο, άντε. Εγώ δεν απέχω καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε, είστε έτοιμοι. Πήγαμε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, θα ξεκινήσουν οι καλεσμένοι μα, αγαπητέ. Παναγία μου, Παναγία μου. Με το μινόρε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, παρακαλώ. Καλημέρα. Μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Μέζεις καρδιές και κλέβεις και νομίζεις μ' αυτό μακριά πως θα πας. Θα έρθει η μέρα που θα κλαις για τον ερωτά μου. Ναι! Αυτό είναι! Είμαστε ένα μηδέν. Λέμε καλομήρα μεγάλωσε το κορίτσι μου από τη Βέλγια. Ναι, λατρεύω την καλομήρα. Εγώ ήξερα μέχρι το παίζεις, δεν με παίζεις. Εμένα μ' αρέσει και το ξανθό που έκανε τώρα το μαλάκι. Πάμε να δούμε θα παίξουμε. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα δικά μας τα παιδιά. Πάμε χειρότερα. Τεοκλής Ελένη, για να βάλουμε το τραγουδάκι να δούμε. Θα συνεχίσετε το στίχο. Βάλε ψυχή και φωνάξε. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Αυτό είναι. Ωε, ωε. Η αγάπη θέλει τρελά. Δωράκι, δωράκι, την πρωτοχρονιάτικο. Νάτο, νάτο. Είμαστε ένα-ένα. Κατάλαβες. Γιατί δεν μιλάτε και για αυτούς όταν φιλιούνται και μόνο μαζί μου τα βάζετε όταν τη φιλάω στον αέρα. Κάνε καλά, λέει, δεν έχουν ακούσει. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε ποιο από τα δύο ζευγάρια θα κερδίσει. Συνεχίζουμε, παιδιά, για πάμε να ακούσουμε. Να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, σ' έχω κάνει Θεό. Σε έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω. Μπράβο, Θεό. Αυτό το τραγούδι κανονικά έλεγε «Σ' έχω κάνει Θεό».
Θεό. Το κλέψα ένα τραγούδι, το όνομά μου ήταν. Είμαστε 2-1, παιδιά. Τρίλερ. Είναι η σειρά. Είναι και εγώ λαϊκό τραγούδι. Να πάτε το happy birthday. Θα συνεχίσετε το στίχο. Για πάμε να δούμε, Νίκο. Έτσι, για την ίδια. Έτσι, για την παρέτη για τα ίδια. Έτσι, γιατί γουστάρω να είμαι μόνος. Γιατί ο καλύτερος να είμαι μόνος. Μπράβο! Είμαστε 2-2. Τι θα γίνει, χρειαζόμαστε όμως διοικητή. Κάτι έρθει είναι αυτό. Ένα ακόμη, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Εμείς τη δεχόμαστε την ισοπαλία πάντως. Ναι, τώρα, παιδιά, δεν είναι άλλο. Έχουμε κι άλλο. Ερώτηση: αν έκανα και το βιμπράντο, θα πιάνει για παραπάνω πόντου. Δεν έχουμε τελειώσει, Θεοκλή. Βγάλουμε τον κύριο Φασουλή στον αέρα να σου πει τώρα. Έχουμε διπλούς πόντους. Είστε έτοιμοι? Πάμε, πάμε. Στρελαμένη, καλασμένη. Έσπινα Βανδύ και Λεμπέσης. Κατάλληλες προϋποθέσεις. Α, το έχουμε και τέτοιο. Φίβος. Συγγνώμη, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα. Το θέμα είναι να μην χάσετε φυσικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε έναν νικητή. Α, παπά, εδώ θα μείνουμε. Τι να κάνω. Κοίταξε, άρχισα να πάμε ισοπαλία. Εδώ μέχρι να βγει Ζήνα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Οπα! Θα ταιριάξουμε. Άλλο είναι, άλλο είναι. Σε παρακαλώ. Μια λέξα λέγαμε. Ισοπαλία, το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Χαίρομαι, παιδιά. Έχουμε άλλο. Συνεχίζουμε. Το ζόρι να κάνει ίντριγκα. Μα είμαστε τόσο καλοί. Η αγάπη κέρδισε και τα δύο ζευγάρια. Εμείς θα πούμε ότι αυτό το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός. Τζάζ δε Τόμας. Το δούμε όλοι, εντάξει. Τελικός, παιδιά. Θα γιορτάσουμε παρέα. Παιδιά, τι ωραία που σας είχαμε πάλι. Αχ, τι ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, και να κάνουμε και πρόταση στον Νίκο, αν κάνει All Star Just, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τα δύο ζευγάρια. Ναι. Κάνουμε πρόβεση ήδη, Νίκο μου, όπως βλέπεις. Μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς, Just the Two of Us, ο μεγάλος τελικός. Στο τελικό έτσι όλα τα ζευγάρια μαζεμένα. Όμως θα είμαστε όλοι εκεί, θα περάσουμε τέλεια, θα έρθουν και οι γονείς μας και οι συγγενείς μας από την Κύπρο και από το Ιφιώτιδα. Θα είμαστε πάρα πολύ ωραίοι μαζί και αγαπημένοι. Και θα περάσουμε μια φανταστική βραδιά όπως μόνο ο Νίκος Κοκλώνης ξέρει να φτιάξει. Παιδιά, να έχετε καλή χρονιά πραγματικά. Άστε. Αυτό που θέλετε για το 23 μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε. Να είστε έτσι αγαπημένοι πάντα, πάντα, πάντα. Να λάμπουν τα μάτια πολύ, σας. Παιδιά, να είστε καλά. Πάντως να σου πω για το Just ότι νιώθουμε νικητές του Just γιατί πραγματικά μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο μια πολύ έτσι, διαφορετική πλευρά. Πιο αν θες. Α, άνθρωποι είναι και αυτοί τελικά. Γιατί είχαν την εντύπωση ότι ήμασταν εξωγήινοι, νομίζω. Άνθρωποι είστε και πολύ καλά παιδιά, εγώ θα πω ότι είστε. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα να κλείσουμε. Παραμονή πρωτοχρονιάς, Just the Two of Us, ο τελικός, να περάσουμε όλοι ωραία. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Πολλά πολλά φιλιά.